Συγχάραν οφελείς και μάταιοι αιρετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέραν ουθεσίαν περαιτού, ειδός ότι εξάστραπτεται ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Μάθαν έτωσαν δε οι μέτεροι καβών έργων προείσταστε, ειδέσαν άγκας χωρίσουν. Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεόν και έργων Θεών Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, ο Αρχός και Θεός, Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Το πνεύμα σου. Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο πλήνομε. Συγκύριε. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Χριστός ο ληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της παραχράντου και παραμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου του δόξου, προφήτη, προδρόμου και καλή, καλό αγώνα εύχομαι, ας νικήσει ο καλύτερος. Εμείς. Και όπως σε αυτά εσείς ξέρετε καλύτερα, παρόλα αυτά, εγώ θα ευχηθώ κάτι, κύριε Πρόεδρε, ότι πεις να υπάρξει, όπως λέει και ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο, παράδειγμα φωτός για την τοπική κοινωνία. Αυτό νομίζω θα πρέπει το μισό λεπτό. Τώρα, αν θέλετε τα στελέχη σας, επειδή εσείς ξέρετε καλύτερα, αν βολεύει να περάσετε, να σας ευλογήσουμε με το σταυρό, όπως θέλετε. Φυσικά, βλέπετε καλύτερο εσάς. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στο εκλογικό μας κέντρο, στο στέκι μας για το επόμενο μήνα. Οι στιγμές είναι δύσκολες, μόλις τις εξελίξεις στη γειτονική μας Θεσσαλία. Οι συνανθρώποι μας, πολλοί φίλοι και συγγενείς μας, περνούν ένα Γολγοθά που δεν έχει τέλος. Η σκέψη μας είναι εκεί, με τις πράξεις μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο και όπως μπορούμε. Μέρα με την ημέρα συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο την αξία της αλληλεγγύης. Πρέπει να συνεργαστούμε, να στηρίξει ο ένας τον άλλον για να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα, αλλά και για να πάμε ένα βήμα μπροστά. Στη Πρέσπα η συνεργασία είναι ακόμα πιο απαραίτητη. Είμαστε λίγοι και ζούμε μακριά από τα κέντρα αποφάσεων. Πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας για να γίνει δυνατή
να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε ό,τι χρειάζεται για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και να παραδώσουμε μια καλύτερη πρέσπα στην επόμενη γενιά. Βλέποντας όλους εσάς, νομίζω ότι θα το καταφέρουμε. Παίρνω ελπίδα από τη στήριξη των νέων ανθρώπων της περιοχής που είναι μαζί μας. Είμαι αισιόδοξος όταν βλέπω τους παλιούς και έμπειρους της ομάδας μας να συνεργάζονται με τους νέους και να είναι όλοι χαρούμενοι. Βλέπω προοπτική όταν στις συζητήσεις μας με τους πολίτες διαπιστώνω ότι τα όνειρά μας για την περιοχή είναι κοινά. Οι αγωνίες μας είναι ίδιες. Αγαπητές και αγαπητοί, εγενιάζουμε σήμερα ένα χώρο που θα είναι ανοιχτός για όλους τους Πρεσπιώτες. Και είμαι σίγουρος ότι θα φιλοξενήσει πολλές γόνιμες συζητήσεις. Είμαστε εδώ για να υποδεχτούμε και να ακούσουμε όλους τους πολίτες και θα είμαστε εδώ λίγα μέτρα πιο πέρα με τις πόρτες ανοιχτές για να δουλέψουμε για την πρέσπα του μέλλοντός μας. Γιατί η πρέσπα είναι το μέλλον μας και γιατί εμείς είμαστε το μέλλον της πρέσπας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ, εντάξει.